ανακοινώσεις. Ένιωσα την ανάγκη να επισκεφθώ ένα από τα πρότυπα νοσοκομεία που διαθέτουμε στην Κύπρο, που φιλοξενεί κατ' ουσίαν τα νοσούντα παιδιά, τα νεογνά, τα πρόωρα, με σωρία υπηρεσιών, είτε αυτά αναφέρονται στο παιδεογκολογικό. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο φροντίζει τη μητέρα και το παιδί. Θέλω πριν και πάνω απ' όλα να συγχαρώ τον διευθυντή, το ιατρικό, το νοσηλευτικό εν γέννη προσωπικό για το σημαντικότατο έργο που επιτελούν. Θεώρησα πως η επίσκεψη του αναγκαία, ιδιαίτερα μετά την ετοιμασία του σχεδίου ανάκαμψης, προκειμένου να εξαγγείλω μια δαπάνη που περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 23,5 περίπου εκατομμυρίων, χωρίς να υπολογίζεται το ξεχωριστό νοσοκομείο, το ξεχωριστό υπηρεσίες που θα παρέχονται για αιμοκάθαρση ύψους 2 εκατομμυρίων. Τα 23,5 τόσα εκατομμύρια που θα διατεθούν μέσα από το νέο σχέδιο, στόχον έχουν να καταστήσουν το μακάριο νοσοκομείο, νοσοκομείο παιδών, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει το τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών για παιδιά, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, τη νέα κλινική παιδών νευρολογίας και γενετικής, νέα μονάδα εντατικής θεραπείας προώρων και νεογνών και ανακαίνιση βεβαίως της παρούσας, τη νέα πτέρυγα θαλασσεμίας όπως έχω προαναφέρει, νέα ενδοκρινολογική κλινική, αλλά βεβαίως και την ανακαίνιση γυναικολογικής κλινικής και άλλων χώρων του νοσοκομείου, ώστε να είναι ακόμα πιο φιλόξενο, όχι μόνο προς τα παιδιά, τις μητέρες, αλλά και σε όσα των παιδιών έχουν ανάγκη τους γονείς να είναι κοντά τους. Συνεπώς, η εδώ παρουσία μου συμβολίζει την κύρια ανέγνοια του κράτους, την ανταπόκριση στις ανάγκες μετά την υιοθέτηση και του ΙΕΣΥ, στις ανάγκες των παιδιών για μια, ακριβώς όπως και σήμερα επιτελείται, αλλά αναβαθμισμένη, εξειδικευμένη, ποιοτική παροχή υγείας, και είμαι περήφανος πραγματικά για την επιστημοσύνη και το έργο που επιτελείται στο μακάριο νοσοκομείο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους κυρίους δημοσιογράφους. Ακούσουμε και τις ερωτήσεις που θα απευθυνθούν προς τον Πρόεδρο. Πριν και πάνω απ' όλα, θέλω να σέβομαι το σύνταγμα της πατρίδας μου. Και συνεπώς, από την ώρα που ευρίσκεται υπό διερεύνηση μια υπόθεση, δεν θα ήθελα να προβώ σε δηλώσεις, ούτε και είναι δυνατόν να είναι αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης μια περίπτωση που ενδεχόμενα να ενέχει την εμπλοκή προσώπου σε ποινικά αδικήματα. Αυτό που έπραξα ως όφυλα ήταν να δεχτώ άμεσα την παραίτηση του συγκεκριμένου Επιτρόπου Εθελοντισμού, ενώ την ίδια ώρα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κατά των διορισμών το διορίζον όργανο έχει την ευθύνη ελέγχου των προσόντων του διοριζομένου. Η αρμοδία αρχή δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε και επί των ημερών μου έχει τύχη διορισμού ο κύριος Γιαννάκη. Ο διορισμός έγινε αρχικά ως συνεργάτου του 1996 και αργότερα εμονιμοποιήθη επί διακυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου
σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Συνεπώς, αντί να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε προεκλογικά μια περίπτωση που ενδέχεται, εφόσον ερευνάτε, να εμπλέκεται σε ποινικά δικήματα, δεν θεωρώ ότι η ανθρωποφαγία προσφέρει πόντους εκλογικούς εις οποιονδήποτε. Οποιοσδήποτε αδικοπραγεί σας, η οδός μία είναι τα δικαστήρια. Και αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης έναντι παντός υπευθύνου ή παντός που παραβιάζει, εφόσον αποδειχθεί ότι επαρεβίασε ή από τις έρευνες διαπιστούνται ότι επαραβίασε οποιανδήποτε διάταξη του ποινικού κώδικα, οπουδήποτε και αν ανήκει. Εμείς δεν καλύπτουμε κανέναν, δεν είναι πρόθεση μας να καλύψουμε κανέναν. Καταδεικνύεται τούτο και από τις ήδη αρξάμενες διώξεις εναντίον όσων επαρέβησαν ή εκαταχράστηκαν το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταδεικνύεται από την Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για το κράτος δικαίου, όπου διαπιστούνται πως για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας 37 πρόσωπα ανεξάρτητα θέσεως ή κομματικής προέλευσης οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου. Την ίδια ώρα, σωρία νομοσχεδίων είναι κατατεθειμένα στη Βουλή για πάταξη της διαφθοράς εδώ και χρόνια. Αν εννοούν αυτά που ισχυρίζονται όσοι εμφανίζονται ηρακλείς για την πάταξη της διαφθοράς, μία είναι η οδός. Να ψηφίσουν επιτέλους τα νομοσχέδια που θα φέρουν την διαφάνεια εις όλα τα δημόσια αξιώματα, είτε της Βουλής, είτε της εκτελεστικής εξουσίας, είτε των όποιων άλλων θέσμων. Ευχαριστώ. Από δικής μας πλευράς έχουν δοθεί τα στοιχεία που θα επέτρεπε να προχωρήσουμε. Από τουρκικής πλευράς φαίνεται ότι υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των ηγετών της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συνεπώς, εμείς επιδεικνύουμε για άλλη μια φορά την καλή μας θέληση, με βάση πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα, εις την άλλη πλευρά να απόκειται επιτέλους να ανταποκριθεί στην δική μας επίδειξη καλής θέλησης. Ήμουν και παραμένω πρόεδρος της Δημοκρατίας, προερχόμενος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ουδέποτε άλλαξα την ιδεολογική μου ταυτότητα. Εκείνο που άλλαξα είναι την απόλυτα ανεξάρτητη συμπεριφορά μου απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα που ιδεολογικά ανήκουν. Αυτό το απέδειξα με διορισμούς σε θέσεις κλειδιά ανθρώπων οι οποίοι δεν ανήκαν στον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως και στο Υπουργικό μου Συμβούλιο. Έτσι επολιτεύτηκα, έτσι θα συνεχίσω να πολιτεύομαι, αλλά και δεν επιτρέπω σε κανένα να μου υπαγορεύει ότι πρέπει να απαρνηθώ την ιδεολογική μου ταυτότητα ή να αποδέχομαι από πρωίας μέχρι νυχτός κατηγορίες που φτάνουν στο σημείο των ύβρεων, της κατά πολύ υπέρβασης του πολιτικού ήθους και να σιωπώ, γιατί ενδεχόμενα θα χαρακτηριζόμουν ως κομματάρχης. Δεν υπήρξα από τις εκλογές μου μέχρι σήμερα ή εσυμπεριφέρθηκα κατά τρόπον που να δώσω εις οποιονδήποτε αφορμή να ισχυριστεί κάτι ανάλογο. Είπα στο Euronews, θα επαναλάβω και σήμερα. Η θετική ατζέντα προϋποθέτει θετική συμπεριφορά. Και θετική συμπεριφορά δεν είναι οι συνεχιζόμενες προετοιμασίες για επικισμόν της αμοχώς του, δεν είναι η πρόταση που ετέθη στο τραπέζι και παραβιάζει κατάφορα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ανατρέπει τη βάση λύσης με την επιδίωξη εξέβρεσης λύσης στη βάση δύο κρατών.
Συνεπώς, θεωρώ αδιανόητο από δικής μου πλευράς να συνενέσω σε μια θετική ατζέντα που θα περιελάμβανε εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, που θα περιελάμβανε την απελευθέρωση ή την μη θεώρηση βίζας σε Τούρκους υπηκόους ή και τα όσα άλλα διεκδικεί η Τουρκία. Πρώτον, σημαίνει ότι επιτυχώς έχουμε διαχειριστεί την πανδημία με τη σειρά μέτρων που έχουμε πάρει, θεωρούμενοι μάλιστα από τις πρώτες χώρες στην επιτυχή διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, και δεύτερον, αυτή η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης επιτρέπει να ανακτούμε και να επανερχόμαστε εις την κανονική ζωή. Όπως είδατε και σήμερα, τα μέτρα ξεκινούν με περαιτέρω χαλαρώσεις, έρονται στις 10 του μηνός και άλλοι περιορισμοί, και ευελπιστώ ότι με τους στόχους που έχει θέσει και επιτυχώς προχωρά το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, περί το τέλος ενδεχόμενα Ιουνίου, για να κρατούμε και κάποιες επιφυλάξεις, διότι η επιδημία είναι απρόβλεπτη, να ανακτήσουμε πλήρως τις ζωές ή τη ζωή ή τις ελευθερίες που υποχρεωθήκαμε να αποστερηθούμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για τον δεύτερον εμβολιασμό ή για τον πρώτον εμβολιασμό? Από την ώρα που είναι κάτω των 50 ετών, έστω και αν έχει διευθετηθεί ραντεβού για εμβολιασμό με AstraZeneca, θα τύχουν δευτέρας ευκαιρίας για να εμβολιαστούν με άλλον εμβόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.